Καλησπέρα σας. Αρχικά συζητάγαμε με τον Κωνσταντίνο και λέγαμε να κάνουμε ένα επεισόδιο σχετικό με OpenAI, LLMs και όλα αυτά, στο οποίο ο Μπάμπης θα έμπαινε εμβόλυμα να μας πει τη γνώμη του ως καλλιτέχνης και το πώς τον αφορά τον ίδιο. Αλλά αυτό το οποίο έγινε είναι ότι καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε την ηχογράφηση. Μπήκε ο Μπάμπης και επειδή τα έλεγε ωραία, μίλησε πολλή ώρα. Επομένως, ενώ υπονοείται ότι το επεισόδιο είναι εμβόλυμο σε κάποιο άλλο, τελικά αυτό είναι όλο το επεισόδιο. Με βάση αυτό, απολαύστε το και καλή συνέχεια. Είχαμε πει να κάνουμε, παιδιά, ένα εμβόλυμο και μαζί μας είναι ο Μπάμπης ο Κούρτης, τον οποίο τον έχουμε ακούσει σε προηγούμενο, πολύ προηγούμενο podcast που είχε έρθει, όταν μιλάγαμε για κόμιξ. Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα ένα γρήγορο intro στο ποιος είναι και μετά, επειδή τον είχα ακούσει πάλι κάπου αλλού να λέει την άποψή του για το OpenAI στο δικό του χώρο, να το συζητήσουμε λίγο και για μας που ο χώρος είναι λίγο ουδέτερος, για κάποιον τους περισσότερους ακροατές είναι κάτι άλλο, να το συζητήσουμε έτσι. Επομένως, πάμε ένα intro πρώτα. Okay. Λοιπόν, καταρχάς καλησπέρα. Καλησπέρα, Μπάμπη. Καλώς ήρθατε. Κάνουμε δεύτερο λοιπόν, recording. Κάνουμε δεύτερο recording, έπεσε, ναι. Ναι. Κάνουμε, πώς τον λέγανε αυτόν που είχε φέρει το ψωμί 15 φορές και άλλαζε ρούχα. Τον αυτιά. Μπράβο, ναι. Κοίταξε να δεις. Ουσιαστικά, εντάξει, comic artist είμαι, δουλεύω με τη Zenescope Entertainment, μου στέλνουν τα σχέδια, το σενάριο και εγώ κάνω τα σχέδια, έτσι. Η δουλειά αυτή γίνεται μέσα από το ίντερνετ, δεν χρειάζεται δηλαδή δεν και καλά να είμαι εκεί, στην Αμερική, οπότε ναι, ουσιαστικά αυτό κάνω, δημιουργώ ιστορίες, παράλληλα κάνω και τα δικά μου, συνεργάζομαι και με έναν Αμερικάνο ιδιώτη συγγραφέα και κάνουμε μια μετατροπή του βιβλίου του Primitive War σε κόμικ. Αυτό ουσιαστικά. Και παράλληλα στην άκρη κάνω και τα δικά μου προτζεκτάκια, που σύντομα θα είναι και εύκαιρα. Ωραία. Οπότε, ναι, αυτό το ως προς το intro. Τώρα θες να μιλήσουμε για το AI, έτσι, πάνω στο... Ναι. Στο κομμάτι πώς αυτό της ζωγραφικής. Ναι, πώς το βλέπεις να αλλάζει τη δημιουργία. Και μετά έχω μια άλλη ερώτηση. Για το πώς νιώθεις σαν καλλιτέχνης ότι διαβάζει το έργο σου χωρίς να σε πληρώνει κατά κάποιον τρόπο για να μάθει. Αλλά πάμε πρώτα στο πώς επηρεάζει τη δημιουργία, που είναι έτσι λίγο πιο αφορά λοιπόν, την καθημερινότητα. Και πάλι θα ξαναπώ ότι αυτό είναι η γνώμη μου, δεν είναι άποψη, έτσι, δεν είμαι ειδικός, δεν έχω εντρυφήσει στο AI. Απλά θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο, το οποίο δεν χρειάζεται να το φοβόμαστε. Ο κόσμος έχει μια τάση να φοβάται. Η βιομηχανία, δηλαδή αυτό που λένε ότι θα αντικαταστήσει τους καλλιτέχνες, Okay, ναι, είδαμε και η Marvel έκανε το intro στο Secret Invasion μέσω AI και λοιπά. Δεν αντιλέγω σε αυτό, το χρησιμοποιήσανε. Μπορεί να, το AI δίνει τη δυνατότητα από εκεί που π.χ. μια εταιρεία μπορεί να έδινε χιλιάρικα σε έναν καλλιτέχνη, όπως η Marvel, μπορεί να δώσει π.χ. 20 ευρώ, 100 και να φτιάξει ολόκληρο intro σε σειρά. Έτσι. Το ζήτημα είναι όμως ότι είναι ένα εργαλείο, είναι ο τρόπος που το χρησιμοποιεί ο άνθρωπος και θεωρώ ότι πιο πολύ εκείνο ο φόβος, δηλαδή στον τρόπο με τον οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε, παρά να υπάρχει φόβος για το εργαλείο. Τώρα, αν καθίσουμε και σκεφτούμε ότι πολλοί λένε ότι θα αντικαταστήσει τους καλλιτέχνες. Okay. Ένας καλλιτέχνης, ένας comic artist, όπως ίσως και designer ή illustrator γενικά και σε video games, είμαστε κατά πλειοψηφία, θεωρώ, ελεύθεροι επαγγελματίες. Που σημαίνει ότι είσαι σε συμβόλαια τα οποία είναι για το project το οποίο δουλεύεις.
μπορούν να σε αντικαταστήσουν την επόμενη μέρα με τον οποιοδήποτε άλλον καλλιτέχνη. Απλά αυτό που μας πειράζει είναι το ότι θα είναι ένας υπολογιστής αντί για ένας άλλος άνθρωπος. Θεωρώ όμως ότι η κίνηση είναι το ίδιο. Δεν εστιάζω στο αν θα είναι ένας υπολογιστής ή ένας άνθρωπος αυτός που μπορεί να με αντικαταστήσει. Έτσι. Γιατί να θέσω και αυτό το παράδειγμα, και το κάνει, γίνονται πολύ συχνά αυτά στις μεγάλες εταιρείες όπως την DC και τη Marvel, ξεκινάει και γίνεται ένας καλλιτέχνης φαβορή με το στυλ του. Και επειδή αυτό πουλάει, η Marvel προσλαμβάνει καλλιτέχνες οι οποίοι είναι ομοιοί του και αντιγράφουν το στυλ. Έχει τύχει να δω και σε groups κάποιοι που λένε «Μα πώς βγάζει αυτά τα ψηφιακά brushes, πώς κάνει εκείνο εκεί το εφέ, πώς κάνει το άλλο ρε παιδιά, πείτε στο Photoshop, πώς θα το βρω». Είμαστε στην εποχή του εφήμερου, του γρήγορου, του φτηνού, έτσι, της αρπακολιάς, να το πω και πιο ομά. Και δεν το λέω για τους καλλιτέχνες συγκεκριμένα, το λέω ως βιομηχανία. Έτσι, οι εταιρείες αυτό κοιτάνε. Πώς θα βγάλουν κάτι γρήγορα και να έχουν κέρδος. Λοιπόν, οπότε οι καλλιτέχνες παύλα εκτυπωτές, έτσι έχω δώσει εγώ αυτή την ονομασία, επειδή είναι ουσιαστικά η αντιγραφή του φαβορή, έτσι, μπορεί η εταιρεία να τους πληρώνει πιο φθηνά και να τους έχει να κάνουν ένα πολύ κοντά style σε αυτό που πουλάει. Λοιπόν, ποια διαφορά δηλαδή με το να χρησιμοποιείς ένα AI, αναρωτιέμαι, έτσι. Αυτό δεν θα... Ουσιαστικά το AI, όπως και ένας άλλος καλλιτέχνης, με εμποδίζει στο να πιάσω δουλειά στην εταιρεία. Ναι, αλλά το κόμικ και η ζωγραφική αυτό είναι. Δηλαδή, ο φόβος μου, ποιος είναι τελικά, πρέπει να καθίσω να αναλογιστώ. Είναι το ρίσκο του ότι μπορεί να χάσεις τα προστοζήν να μπορείς να καλύψεις τις βασικές σου ανάγκες. Okay, όμως είμαστε και σε μια άλλη εποχή, που είναι ας πούμε το crowdfunding. Είμαστε σε μια άλλη εποχή, στην εποχή του ίντερνετ, που μπορείς να επικοινωνήσεις με πάρα πολύ κόσμο, να κάνεις πάρα πολλές συνεργασίες. Δεν είναι η βιομηχανία οι εταιρείες αυτές μόνο. Έτσι. Το αν θα μας αντικαταστεί σε εμάς ο καλλιτέχνης το AI, να σου πω ένα μέρος, ένα μέρος, δηλαδή του εαυτού μου, δεν το φοβάται γιατί θα ήθελα να δω τι αλλαγές θα προκύψουν. Τι θετικές αλλαγές. Έτσι. Γι' αυτό σου λέω το παρατηρώ. Είμαι πιο πολύ παρατηρητής παρά να το κρίνω ή να το φοβάμαι. Αυτό θες να μας πεις λίγο ένα τέτοιο εργαλείο, ας πούμε, τι κάνει. Υπάρχουν καινούργια εργαλεία AI τα οποία παράγουν κόμικ, ας πούμε. Κοίταξε να δεις. Συγκεκριμένα για κόμικ, δηλαδή, που να σου το χωρίζει σε πάνελς και λοιπά, δεν γνωρίζω. Εγώ είχα χρησιμοποιήσει, είχα δοκιμάσει το Mid Journey σε κάποια φάση να δω, όπως σου είπα, τι εικόνες θα βγάλει για να εμπνευστώ για κάτι που θέλω να ζωγραφίσω. Okay. Ας πούμε, του γράφεις, δημιουργείς αυτά, πώς λέγονται, σαν prompts, νομίζω, λέγονται, γράφεις εσύ ένα κειμενάκι. Και αυτό, ανάλογα με την περιγραφή που κάνεις, παίρνει από το ίντερνετ, από καλλιτέχνες, από ήδη υπάρχοντα, τέλος πάντων, σχέδια που είναι έξω στο ίντερνετ, και μπορεί και εμπνέεται, ή από φωτογραφίες βασικά, γιατί το να πάρει από καλλιτέχνη πρέπει να του το πεις. Εδώ είναι το ζήτημα. Ότι πρέπει να πεις θέλω να μοιάζει με το στυλ εκείνου. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, οπότε, τι κάνει, του δίνεις το κείμενο, του κάνεις όσο πιο αναλυτικός είσαι τόσο καλύτερα και μπορεί και σου δημιουργεί μια εικόνα. Βασικά σου βγάζει 4 νομίζω και κάθε φορά ζητάς να σου κάνει σε καλύτερη ανάλυση και με πιο πολύ λεπτομέρεια, να εντάξει κάποια πράγματα και το εξελίσσει αυτό από κάτω. Mm. Συνεχίζει, ας πούμε. Όμως, προσωπικά για μένα, για τη χρήση που το δοκίμασα, ήταν να με εμπνεύσει για κάτι το οποίο είχα στο μυαλό μου, γιατί δεν μπορούσε να βγάλει αυτό που είχα, η αλήθεια είναι. Και καθόμουν και έλεγα, θα μου πάρει περισσότερο χρόνο να καθίσω να το εξηγήσω επακριβώς τι θέλω, από το να πιάσω το μολύβι μου και τη γραφίδα μου να το βγάλω.
Τώρα, αν αυτό εξελιχθεί, να συνδέουμε εδώ δύο καλωδιάκια και να παίρνει ακριβώς αυτό που φαντάζεσαι και να στο βγάζει, εντάξει. Okay. Okay. Θα μιλάμε, τότε μιλάμε για τρομερή εξέλιξη να φτάσουμε εκεί. Αλλά μέχρι στιγμής δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Αυτό που κάνουν όμως, για να σου ολοκληρώσω, αυτό που κάνουν πολλοί, πες μου. Θυμίζει λίγο, ενώ στην αρχή δεν μπορούσα να σκεφτώ πώς mm-hmm. αυτό μπορεί να συνδυάζεται με αυτό που σκέφτονται, ας πούμε, οι προγραμματιστές, οι developers, στο πώς μπορεί να τους αντικαταστήσει. Σκέφτομαι ότι όσο το εξηγείς, ότι κολλάει mm-hmm. ακριβώς. Δηλαδή, αντί για να πάρεις τον έτοιμο κώδικα που θα σου δώσει το prompt, mm-hmm. Το ChatGPT, να χρησιμοποιήσεις τον κώδικα που σου παρήγαγε για να βρεις μια λύση σε ένα πρόβλημα και εσύ να κάτσεις να το γράψεις σωστά από την αρχή και να το, ναι, το διαχειριστείς όπως θες και να φτιάξεις το δικό σου design. Τελικά είναι πάρα πολύ κοντά και στη δική σου περίπτωση. Το θέμα είναι... Η διαφορά που έχω δει εγώ σε αυτά είναι ότι ενώ ο κώδικας είναι ένα κείμενο, ρε παιδί μου, καλά, που ναι, μπορείς να τον κάνεις edit, εδώ δεν το πηγαίνει, πώς να το πω, layers, ας πούμε. Δηλαδή, άμα πεις ότι okay, βγάλε και σου mm-hmm. βγάλει ένα δωμάτιο έτσι όπως είναι τώρα και έτσι όπως κάθεται, δεν το έχει, ας πούμε, το πόστερ που έχει από πίσω του σε ξεχωριστό κομμάτι να πεις ωραία, ναι, το κόβω τώρα και βάζω ένα άλλο πόστερ. Ναι, δεν μπορείς να κάνεις κόψε ράψε. Δηλαδή, σου δίνει ένα τελικό αποτέλεσμα το, προς το παρόν, το mid journey και όλα αυτά. Να ρωτήσω, επειδή δεν γνωρίζω, Μπάμπη, εσύ τα σχέδια τα κάνεις σε κάποια οθόνη με το χέρι, σωστά, ή χρησιμοποιείς κάποιο μηχανισμό που παράγει κάποια έτοιμα σχέδια? Εγώ κάνω και traditional και digital. Okay, ας πούμε για το digital. Εγώ κάνω ουσιαστικά και traditional χέρι, και digital. Δηλαδή... Έτσι. Mm. Ναι, ναι. Αυτό. Στο digital. Απλά το digital. Το κάνεις με το... Ναι, έχω το μολύβι το. Να σου δείξω κιόλας. Νομίζω αν σχεδιάζεις, ναι, μόνο με το ποντίκι. Ναι, έχω τη γραφίδα. Έχω το, mm-hmm. το στυλό, έτσι. Στο οποίο, ρε παιδάκι μου, κοίταξε να δεις, το digital κιόλας. Ναι, και πατάς πάνω στην οθόνη. Τώρα υπάρχουν γραφίδες που δεν πατάς πάνω στην οθόνη. Είναι γραφίδες πάνω στο γραφείο σου και σχεδιάζεις και κοιτάς την οθόνη. Εγώ έχω, ας πούμε, τις Wacom, τις Cintiq, και την οποία πατάω πάνω με το στυλό, το πετάκι, πατάω, ωραία, πάνω στην οθόνη τη συγκεκριμένη. Ο λόγος που σε ρωτάω είναι αν θα μπορείς mm-hmm. να κάνεις κοπτογραφική, ας πούμε, όπως θα κάνουμε με τον κώδικα, αυτό που λέει ο Δημήτρης. Δηλαδή. Αν θα μπορείς να πάρεις αυτό που θα σου δώσει το Midjourney και ίσως ένα black and white χωρίς χρώμα, μπορείς και να σβήσεις και να επεξεργαστείς. Άρα, ουσιαστικά, με λίγο περισσότερο κόπο, Δημήτρη, κάνεις αυτό που κάνουμε στον κώδικα. Έτσι. Απλά τι γίνεται. Είναι ίσως πιο κοντά. Απλά τι γίνεται με το Midjourney και με όλα αυτά τα AI. Δεν έχω δει ότι τη στιγμή που δημιουργείς, όπως όταν σχεδιάζω, ας πούμε, δεν mm-hmm. έχει αυτό το unexpected. Δηλαδή, πρέπει να καθίσεις, να έχεις προγραμματίσει ακριβώς τι θέλεις να έχει ο πίνακας. Ενώ αν καθόσουν και ζωγράφιζες ένα πίνακα, τη στιγμή που θα πιάνεις το πινέλο σου και θα ήταν στεγνό, θα πρέπει να το χώσεις στο νερό, ας πούμε, ήθελες να κάνεις μια λαζούρα, να ρεώσεις δηλαδή. Η ποσότητα όμως νερού που θα βάλεις μπορεί να μην βγει ακριβώς αυτό που ήθελες, αλλά να βγει καλύτερο από αυτό που ήθελες να κάνεις. Αυτό το unexpected δεν το έχει. Mm. Έχει το να τις εντυπωσιάσει με ένα γενικό αποτέλεσμα που του έχει βάλει αρχή, μέση και τέλος και είναι αυτό. Και πρέπει μετά, άμα θέλεις, δηλαδή εσύ, πρέπει πάλι να το επεξεργαστείς εσύ. Δηλαδή μιλάμε τώρα για μια συνείδηση. Μιλάμε για μια συνείδηση η οποία βασίζεται σε άλλους παράγοντες του περιβάλλοντος γύρω σου. Δηλαδή, ο καλλιτέχνης, ας πούμε, κουράζεται όπως κάθεται στην καρέκλα του. Άμα αλλάξει λίγο posture, ας πούμε, θέση, θα έχει αλλιώς μετά το πινέλο. Δεν είναι το ίδιο πράγμα συνέχεια ο τρόπος που σχεδιάζεις. Κάθε μέρα είναι και διαφορετική. Ενώ το Midjourney και όλα αυτά τα προγράμματα δεν το έχουν. Θα σου βγάλουν όμοιες εικόνες. Επειδή mm-hmm. παίρνει από το ίντερνετ τα ίδια πράγματα, γι' αυτό και βλέπεις και πολλές ομοιότητες ακόμα.
Δηλαδή δεν έχει αναπτυχθεί ακόμα σε ένα βαθμό στο οποίο μπορείς να πεις ότι είναι όντως ναι, τεχνητή μπορεί να είναι και νοημοσύνη. Θέμα χρόνου. Ναι, μπορεί να είναι και θέμα χρόνου και αρκετών data φοβόμαστε. Για να εκπαιδευτεί. Ναι. Αυτή ήταν και η άλλη, το άλλο που ήθελα να ρωτήσω. Ναι. Ότι τώρα δεν γνωρίζω από εκεί και πέρα. Αν και αυτό συμβεί... Είχε βγει το λεγόμενο Book 3. Σ' ακούμε, ναι, απλά υπάρχει ένα delay. Είχε βγει για το κείμενο, το dataset, το dataset, το Book 3, όπου είχε πολλά βιβλία και ήταν η συζήτηση που είχε γίνει, επειδή μερικά ήταν αντεγραμμένα, όχι χωρίς δικαιώματα. Δηλαδή υπάρχουν μερικά βιβλία που μπορείς να τα πάρεις, ξέρω εγώ, που έχει λήξει το copyright και τα επόμενα χρειάζεσαι άδεια για να το χρησιμοποιήσεις. Και εδώ υπήρξε εξής απόψεις. Η μία ήταν το ότι εφόσον διάβαζε, ήταν νομίζω για το Stephen King η κουβέντα στο άνθρωπο που θα διαβάσει, εφόσον διάβασε τα βιβλία του Stephen King για να εκπαιδευτεί, πρέπει να βγάλει κάποια λεφτά ο Stephen King από αυτό. Η άλλη απάντηση ήταν το ότι τα διάβασε όπως όταν δανειζόμαστε κάποιο από τη βιβλιοθήκη. Δεν τα διάβασε με σκοπό να αντιγράψει τον Stephen King, τα διάβασε με σκοπό να μάθει να γράφει κατά κάποιον τρόπο. Και ναι, ας πούμε το να κοιτάξω ένα έργο και να πω «Α, okay, θα πάω σπίτι μου να το αντιγράψω», δεν το κλέβεις εντός εισαγωγικών. Και δεν ξέρω αν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, αν έχεις ακούσει τέτοιες συζητήσεις στο δικό σου χώρο, δηλαδή το γεγονός ότι κάποιο AI για να εκπαιδευτεί χρησιμοποιεί το δικό σου έργο, πώς σε κάνει να αισθάνεσαι και το αν θα έπρεπε, νιώθεις ότι θα έπρεπε εσύ και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες με κάποιον τρόπο, όπως γίνεται με τη μουσική που παίζει στο ραδιόφωνο, που βρίσκουμε ποιοι καλλιτέχνες την είχαν γράψει, με τι ποσοστά και πληρώνουμε ας πούμε τους Deep Purple το 2020 ξέρω εγώ για το τραγούδι που βγάλανε το 76. Αν έχεις γνώμη εσύ ή αν υπάρχει μια γνώμη όπως να πηγαίνεις στο χώρο σου. Αν έχεις ακούσει απόψεις, αυτό. Ναι. Μισό λεπτάκι. Με ακούτε έτσι, ωραία. Ναι, ναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Θα το πάρω λίγο από την αρχή πάλι, λίγο πιο πριν από το AI. Πρόσφατα είμαι σε ένα group που εκεί ποστάρει πολλοί κόσμος στα μελάνια του, δουλειές που έχει κάνει, όχι αναγκαστικά κόμικ άρτιστ, είναι και ζωγράφοι γενικά. Και είχα ποστάρει, ας πούμε, μια δουλειά μου εκεί και μου στέλνει ένας ένα μήνυμα και συζητάγαμε και μου λέγε «Α, γεια σου Μπάβη, δεν ξέρω τι, πώς μπορείς να μου πεις τι τεχνική χρησιμοποιείς για την τάδε σκιαγράφηση σε αυτό το συγκεκριμένο πάνελ που είδα που μου άρεσε πάρα πολύ». Και του, εντάξει. Του είπα, γιατί εντάξει, δεν είναι κάτι κρυφό κλπ. Αυτό συμβαίνει πολλές φορές, συνέχεια. Είναι όπως σου είπα και στην αρχή με τους καλλιτέχνες οι οποίοι θεωρούν ότι θέλουμε να μοιάζουμε με τον Τζον Ρομίτα Τζούνιορ, θέλουμε να μοιάζουμε με τον Χόρχε Χιμένες, θέλω να μοιάζω με αυτόν. Χρησιμοποιείται λάθος το πρότυπο ουσιαστικά. Θεωρώ ότι απλά με το AI είναι πολύ πιο γρήγορο και εύκολο χωρίς να χρειαστεί να ψάξει ο άλλος πώς κάνει αυτό στην τεχνική αυτή και βγαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Δηλαδή από το να προσπαθήσει να σου στείλει μήνυμα, να σε ρωτήσει, να κοιτάξει πολλά βιντεάκια που μπορεί να σε βλέπει στο YouTube ή στα conventions να σχεδιάζεις ή σε podcasts και λοιπά, και να δει πώς πάει το χέρι σου, για να δει πώς θα κάνεις τη φιγούρα, πώς θα κάνεις σκιαγράφηση. Έτσι ακριβώς, με το AI, από ότι, δηλαδή το καταλαβαίνω τι γίνεται, είναι απλά πιο γρήγορο, σου λέει, ωραία, θέλω σαν τον Bernie Wrightson. Ωραία, οκ. Okay. Και του πατάς ένα Bernie Wrightson και σου βγάζει το στυλ. Το ζήτημα είναι, όμως, πώς γίνεται ο άλλος, εγώ εδώ απορώ. Όταν κάτι μαθαίνεις και πιάνεις ένα μολύβι να δοκιμάσεις την τεχνική κάποιου, το φιλτράρεις. Δηλαδή πλέον γίνεται έμπνευση και το φιλτράρεις. Ενώ το AI δεν εμπνέεται, δεν φιλτράρει. Δηλαδή η συνείδηση του AI θεωρώ ότι δεν έχει αυτό το φίλτρο που λέγεται έμπνευση.
και τα λάθη που θα κάνεις σαν άνθρωπος, γιατί δεν μπορείς να βγάλεις την ίδια τεχνική ακριβώς όπως την κάνει ο άλλος, γιατί έχει άλλη καρδιά, άλλα πνευμόνια, άλλη κίνηση στο χέρι, είναι άλλος άνθρωπος τελείως. Θα το φιλτράρεις εσύ και θα βγει με το δικό σου τρόπο η τεχνική. Την κατέκτησες, δηλαδή, δούλεψες γι' αυτό. Και εδώ εστιάζω, είμαστε στην εποχή του TikTok, δηλαδή τα βιντεάκια των είχαν ξεκινήσει με 30 δευτερόλεπτα, τώρα έχουμε πάει στα 11 και στα 7 δευτερόλεπτα. Έτσι, είμαστε υπερταχύτατοι καταναλωτές. Ζητάμε, ακόμα και οι σειρές που βλέπουμε στο Netflix και σε όλες αυτές τις πλατφόρμες, θέλουμε να είναι μικρού μήκους, με μικρά βίντεο, με μικρά σε χρόνο επεισόδια. Είμαστε σε μια εποχή του γρήγορου και του εφήμερου. Έτσι. Απορώ όμως, παρόλα αυτά, πόσο ο κόσμος δεν θέλει να έχει έμπνευση. Εδώ είναι το ζήτημα με το AI. Στερείς από τον εαυτό σου να έχεις έμπνευση. Μπαίνεις στη διαδικασία να πεις θέλω να μου το κάνεις σαν τον Bernie Wrightson. Ωραία, και στο βγάζει ακριβώς όπως θα το κάνει ο Bernie Wrightson. Και η εταιρεία που θα σε πάρει, γιατί η εταιρεία θα σε πάρει. Γιατί να πληρώνει τον Bernie Wrightson 10 χιλιάρικα, ενώ εσένα μπορεί να σε πληρώνει με 100, ας πούμε, επειδή χρησιμοποιείς το Midjourney, λέμε τώρα, και βγαίνει σαν Bernie Wrightson. Έλαμπτε όμως που αυτό θα δημιουργήσει θέμα στον Bernie Wrightson, που είναι τόσα χρόνια όνομα κλπ. Έτσι, γιατί αυτός θα χάσει. Εσύ που δεν σε νοιάζει να εμπνευστείς, δεν σε νοιάζει να δημιουργήσεις κάτι μέσα από ένα δικό σου φίλτρο, από δικές σου κατακτήσεις, δεν σε νοιάζει αυτό. Δεν σε νοιάζει και πριν το AI. Γιατί θες να έχεις πώς κάνει το cross-hatching ακριβώς ο άλλος. Θες να μοιάζει το στυλ σου τόσο πολύ, γιατί αυτό πουλάει τώρα. Έτσι. Δεν σε νοιάζει να εμπνεύσεις. Λοιπόν, δεν έχει διαφορά ουσιαστικά. Αλλά το πρόβλημα που δημιουργεί είναι η σύγχυση αυτό, στο ότι είναι πώς χρησιμοποιείται το εργαλείο. Ο Bernie Wrightson και ο κάθε Bernie Wrightson, ο Μπάμπης ας πούμε, για παράδειγμα, που ένας παίρνει το στυλ του και το χρησιμοποιεί με το Midjourney και βγαίνει αυτό που κάνει σαν να το έχει κάνει ο Μπάμπης, τι κερδίζει εκείνος, τι κερδίζει ο Μπάμπης. Ο Μπάμπης θα μπορούσε να το δει ως εξής, ότι κοίταξε να δεις, ωραία, τον πήρε τον άλλον η Marvel, η DC, αυτό είμαι. Είμαι ουσιαστικά ένας υπάλληλος σε μια εταιρεία που έχασα τη δουλειά μου και αυτό είναι. Η αξιοπρέπειά μου σαν άνθρωπος, σαν δημιουργός, τι γίνεται, θα κάθομαι και θα συγχύζομαι με αυτό το πράγμα, αφού οι εταιρείες δεν θα βάζουν και ποτέ μυαλό. Έτσι, είσαι ένας εκτυπωτής για αυτές. Πιεστικά deadlines, τελευταία στιγμή πράγματα, δεν τους νοιάζει ποιότητα, δεν τους νοιάζουν τα σενάρια να βγαίνουν σωστά. Δηλαδή, είναι όλο το σύστημα περίεργο, δεν είναι μόνο το AI. Οπότε καταλήγεις και λες, ωραία, ο άλλος εκμεταλλεύεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η σύγχυση. Εκμεταλλεύεται το ήδη υπάρχον και το κάνει σαν κτήμα του. Χωρίς να το κατακτάει. Οπότε, του πώς αυτό με κάνει εμένα να νιώθω. Με κάνει να νιώθω ότι δεν έρχεται η συντέλεια του κόσμου, έτσι. Θα βρω τρόπο να εξελιχθώ, γιατί θεωρώ ότι και ένας καλλιτέχνης πρέπει να εξελίσσεται με βάση τα δεδομένα της εποχής του, παρατηρώντας του τι γίνεται. Σαφέστατα, θα μπορούσε αυτό να εξελιχθεί με το να σου πει το AI ότι κοίταξε να δεις, Μπάμπη και κάθε Μπάμπη, να παίρνεις ένα ποσοστό για όσους το χρησιμοποιούν το στυλ σου. Τότε γίνεσαι εσύ ένα corporation, έτσι. Δηλαδή, νοικιάζεις το στυλ σου. Ναι. Συνδρομητικά. Έτσι. Ναι. Γίνεσαι ένα Netflix. Θες αυτό να είσαι. Μπορείς να αλλάξεις τον τρόπο που δουλεύεις. Μπορείς να προχωρήσεις. Εγώ δεν είμαι ο ίδιος στον τρόπο που ζω. Δηλαδή, όταν ήμουνα στη σχολή, 18-19, είχα επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Ουμπέρτο Ράμος, ο οποίος είναι ένας Μεξικανός καλλιτέχνης, καρτούν τελείως,
Μ' άρεσε πάρα πολύ και ήμουν από αυτούς που λέω μ' αρέσει τόσο πολύ που θέλω να το φτάσω τόσο κοντά. Δηλαδή το εξηγώ γιατί το έχω περάσει αυτό το στάδιο της αντιγραφής ακριβώς, επειδή μ' αρέσει αυτό που βλέπω από τον άλλον. Εξελίχθηκα. Τώρα μ' αρέσει το πιο ρεαλιστικό κομμάτι και στον τρόπο που θα κάνω τις ζωγραφιές μου. Αν δεν εξελισσόμαστε κι εμείς και μένουμε στάσιμοι, κατάλαβες, θα μας πειράζει και αυτό το κομμάτι. Είναι τι θες να γίνεις στην εξέλιξή σου, είναι πώς βλέπεις εσύ την πορεία σου. Σαφέστατα όμως έχουν και δίκιο, δηλαδή εκεί να καταλήξω ότι έχουν και δίκιο και όλοι οι καλλιτέχνες που το κυνηγάνε αυτό. Γιατί σου λέει κάτσε, εκμετάλλευση πάνω στην εκμετάλλευση. Σου λέει ο άλλος, ένας συγγραφέας ο οποίος δεν έχει πιάσει ποτέ του μολύβι, κάθεται και φτιάχνει κάτι σαν με τον τρόπο με τον οποίο το σχεδίαζα εγώ. Εγώ καθησυχάζω όσο γίνεται τον εαυτό μου στο ότι ναι, μπορεί να μοιάζει και πάλι, δεν έχει όμως την ενέργειά σου. Δεν την έχει. Γίνονται όλα απρόσωπα πλέον. Είναι εφήμερα και απρόσωπα και αυτό δεν έχει ενέργεια όσο προχωράει. Και αυτό θα φανεί, φαίνεται. Είναι αλλιώς, ας πούμε, όταν συναντάς κόσμο στα convention που έρχονται στο τραπέζι σου και σε βλέπουν να σχεδιάζεις ή ποστάρεις ένα βιντεάκι ή κάνεις ένα live και σε βλέπουν που σχεδιάζεις. Βλέπουν μια πιο προσωπική σου στιγμή, την ενέργεια την οποία βάζεις. Και αλλιώς τώρα να μπαίνεις στη διαδικασία ένα mid-journey, μου έβγαλε την εικόνα και τελείωσε. Αυτό ήτανε. Τώρα αν φτάσει, το ξαναλέω, φτάσει στο σημείο το AI να λειτουργεί όντως σαν ανθρώπινη οντότητα, μιλάμε για άλλα κυβικά. Αλλά και πάλι είναι, θεωρώ ότι ο κόσμος, αν σκέφτεται διστοπικά θα προχωράμε. Αν χρησιμοποιεί τα εργαλεία του διστοπικά θα προχωράμε. Αυτό δηλαδή. Αυτό το πιστεύω και εγώ σε έναν βαθμό. Ότι εμείς με τις πράξεις μας κατευθύνουμε την ιστορία. Δεν έχει έναν δετερμινισμό και πάει μόνη της και κοιτάμε το τι θα κάνουμε, ας πούμε, πώς να καλύψουμε τον κόλλο μας. Οπ. Λοιπόν, αλλά ναι. Okay, αυτά ήταν από εμένα. Δεν ξέρω αν έχει προκύψει κάτι άλλο, Κωνσταντίνε, και όπως είπαμε θα το... Να προσθέσω εδώ κάτι τελευταίο, ναι, αν γίνεται. Η λογική καταλήγει πάντα στο αν θα μας πειράξει κάτι ή όχι. Καταλήγει στο ανάλογα με το τι θέλουμε να κάνουμε. Αν θέλουμε να είμαστε άνθρωποι, και αυτό είναι έτσι ξυπνάω και κοιμάμαι με αυτή τη λογική εγώ. Αν θέλω να είμαι άνθρωπος ο οποίος θέλει να είναι σε ένα καναπέ και να γκρινιάζει με το οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του, δεν θα έχω όρεξη και δεν θα δημιουργώ τίποτα στη ζωή μου. Θα υπάρχω και θα δημιουργώ εντάσεις πρώτα απ' όλα στον εαυτό μου και στους γύρω μου. Η λογική τι λέει? Άλλοι θα το εκμεταλλευτούν όλο αυτό με το AI που γίνεται και καλλιτέχνες ακόμα, έτσι, θα πούνε εγώ είμαι καπιταλιστής, μιλάμε τώρα για ένα αμερικάνικο πρότυπο ας πούμε, έτσι, είμαι καπιταλιστής, δεν με ενδιαφέρει του πώς θα βγει αυτό που έχω να κάνω, τα λεφτά μου να παίρνω, μπορώ ας πούμε να προσλαμβάνω συγγραφείς, να με πληρώνουν εμένα να νοικιάζουν το στυλ μου και να παίρνω και ποσοστά από τις πωλήσεις. Έτσι. Το προσλαμβάνω, ήταν λάθος, να έρχονται σε μένα οι συγγραφείς, έτσι, να με πληρώνουν για να νοικιάζουν το στυλ μου και εγώ να παίρνω ξαφνικά, δηλαδή απλά να κάθομαι, να ζω τη ζωή μου, να βγάζω λεφτά και να μην ζωγραφίζω. Έτσι. Αυτό μπορεί να το σκεφτεί και κάποιος και να πει ρε φίλε, εγώ θα το εκμεταλλευτώ έτσι. Όπως για παράδειγμα μου είχε πει, είχα ρωτήσει τον Bob Layton πρόσφατα, όταν είχε έρθει στην Ελλάδα, γιατί έλεγε ότι έχει να κάνει, δημιουργεί μια ταινία
εκείνος. Την είχε γράψει και λοιπά. Και του λέω, δεν σε ενοχλεί οι αλλαγές που μπορεί να προκύψουν από αυτό που είχες φανταστεί, δηλαδή να σου αλλάξουν τους χαρακτήρες, να σου αλλοιώσουν τις σκηνές. Και μου λέει, όχι, αφού θα μου σκάσουν τα λεφτά, μια χαρά. Έχει να κάνει πώς το βλέπεις, κατάλαβες. Ναι, μπορεί σε άλλο δημιούργημα να είπε ότι εδώ είναι όπως το θέλω εγώ, αλλά στο συγκεκριμένο με νοιάζει πιο πολύ το... Ναι, δεν ξέρεις, δεν ξέρεις. Πάντως το AI δεν θα σταματήσει ποτέ, θεωρώ. Αν η Marvel ή η DC ή όλες οι εταιρείες και οι Ζένες ακόμα δεν θέλουν να παίρνουν καλλιτέχνες και θέλουν να χρησιμοποιούν το AI, τους καλλιτέχνες δεν τους σταματάει να δημιουργούν τα δικά τους πράγματα. Και ίσως να είναι μια εξέλιξη να καταλάβουμε ότι, παιδιά, εσύ, όπως κάποτε κάνανε οι δημιουργοί της Image, είπανε εμείς έχουμε τη δύναμη. Η Marvel και η DC μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Βρίσκουν άλλους καλλιτέχνες, δεν ξέρω τι κλπ. Το AI. Εμείς τι κάνουμε? Μένουμε άπραγοι και απλά μας ενοχλεί? Πρέπει να μας ενοχλεί, αλλά να κάνουμε κάτι. Οι καλλιτέχνες της Image, εννοείς αυτοί που πήγανε και τη φτιάξανε. Ναι, οι δημιουργοί. Ο Todd McFarlane, Jim Lee, ξέρεις, όλοι αυτοί. Τι είπανε, κάτσε, μας εκμεταλλεύεται μια εταιρεία. Δουλεύαν όλοι κάπου αλλού, μέχρι που σε κάποια φάση μαζευτήκανε και είπανε, okay. Ναι, γιατί η Marvel τους έλεγε, έτσι και η DC, τους λέγανε, είστε αυτό που είστε λόγω εμάς. Και τους είπανε κάποια στιγμή, τους λένε, preach, εσείς είστε επειδή είμαστε εμείς που φέρνουμε το κοινό. Και με το που φύγαν όλοι, έτσι, με το που φύγαν όλοι, έτρεξε η Marvel να βρει καινούρια φαβορή, ή να κρατήσει όσο γίνεται με νύχια και δόντια αυτούς που πάνε να φύγουν, δεν τα καταφέρανε, έτσι, και ιδρύσαν οι άλλοι την Image. Εξέλιξη, έτσι. Θετική, θέλω να πω, ιδρύθηκε ένας καινούριος publisher, από το πουθενά. Με ιδρυτές καλλιτέχνες κιόλας, δημιουργούς. Δεν ξέρεις, έτσι, δηλαδή, χώρο να βλέπεις περισσότερες original δουλειές, μικρότερες. Ναι. Ναι, ναι, είναι. Νιώθω... και μεγαλύτερες, έτσι. Το ότι είναι μικρότερες. Μικρότερες εννοώ σαν. Προφανώς δεν μπορούν να συναγωνιστούν τις μεγάλες εταιρείες. Με αυτή την έννοια. Πιο indie, ναι. Δηλαδή. Παραγωγές. Θα σου πω και αυτό το τελευταίο. Είναι πολλοί, ας πούμε, αναγνώστες στα κόμιξ, οι οποίοι γκρινιάζουν για τα σενάρια που βγάζει η Marvel, η DC, για τις αλλαγές που έχουν κάνει στους χαρακτήρες κλπ. Και λέω, μα εσείς κρατάτε αυτές τις εταιρείες στο χέρι, ουσιαστικά. Όσο πιο πολύ αγοράζετε αυτό που σας πασάρουν, τόσο πιο πολύ θα λένε, οκ, μπορούμε να το συνεχίζουμε να το κάνουμε. Δηλαδή, η δύναμη είναι στους ανθρώπους πάντα. Δεν είναι στη βιομηχανία. Τι να το κάνει η βιομηχανία αν δεν έχει πωλήσεις. Έτσι. Λοιπόν, οπότε, ας πούμε για παράδειγμα, ένας reader μπορεί να... Ένας αναγνώστης μπορεί να θέλει να διαβάζει Spider-Man, μόνο Spider-Man. Άρα, τι γίνεται? Μπορεί, δηλαδή, μέσα από το Spider-Man που διαβάζει, θα γνωρίσει πολλά φαβορί, αλλά να μην στηρίζει τα φαβορί όταν θα κάνουν τα δικά τους project. Να είναι κολλημένο στο ότι εγώ θέλω να διαβάζω Spider-Man. Και δεν είναι και λίγοι, και είναι και κατανοητό, γιατί γουστάρουν το χαρακτήρα. Δεν το κατακρίνω αυτό. Απλά θέλω να πω ότι... Τα πράγματα δουλεύουν με βάση τον οποίο τα δουλεύουμε εμείς. Δεν είναι κάτι άλλο. Ωραία. Δηλαδή, αν ο κόσμος στηρίζει μετά τους καλλιτέχνες, δηλαδή, okay, όλες οι βιομηχανίες χρησιμοποιούν AI και ο κόσμος απλά στηρίζει τους καλλιτέχνες που δημιουργούν τα δικά τους. Μη βλέπεις αν σε ενοχλεί το Secret Invasion, δεν είναι για σένα. Okay, κατανοητό. Και εμένα δεν μ' άρεσε το intro που κάνανε με το AI. Δεν είναι ότι έβαλα την ταμπέλα «Α, είναι AI», αυτό καθ' αυτό, αλλά έβαλα στο μυαλό μου ότι κάτσε να το δω σαν καλλιτεχνικό πως είναι. Έτσι. Δεν μου άρεσε. Okay. Αν αυτό αρχίζει και εξελίσσεται κι άλλο, εγώ μπορεί να σταματήσω να βλέπω τις σειρές της Marvel. Έτσι κάνεις κάποιον αντίκτυπο σε κάτι. Δράς, έτσι, δεν λες απλά αυτό με ενοχλεί και τελείωσε, έτσι. Γι' αυτό λέω, δεν χρειάζεται να φοβόμαστε. Πρέπει να είμαστε άνθρωποι με πυγμή, με όρεξη για δημιουργία,
να είμαστε παραγωγικοί και να λέμε τι καλύτερο μπορώ να κάνω στην εποχή μου, εγώ προσωπικά, τι μπορώ να προσφέρω στο διπλανό μου. Μπορώ να προσφέρω καλύτερη ιστορία. Ο άλλος που φτιάχνει με AI, εγώ τι ιστορίες μπορώ να δημιουργήσω. Αυτό πρέπει να κοιτάμε πιο πολύ. Αυτά. Θα το γραφήσω εδώ γιατί μου άρεσε το τέλος. Ναι. Λοιπόν, οκ, okay, συνεχίζουμε στο τέτοιο, γιατί όπως είπαμε, είπαμε να το κάνουμε εμβόλυμα. Είναι μεγάλο, αλλά μου αρέσει, δεν πειράζει, θα το τέτοιο. Και ναι, ναι, μπορούμε να θες και κάποια στιγμή να κάνουμε και ένα ολοκληρωτικό επεισόδιο. Σε κάποιο event κοντά, δηλαδή event με την έννοια σε κάποιο γεγονός δικό σου καλλιτεχνικό πλέον. Δηλαδή θα βγάλεις κάτι, mm-hmm. είναι να πας στο Indiegogo, μας ειδοποιείς και mm-hmm. το κάνουμε. Οκ, okay, οκ. Okay. Ναι. Bye λοιπόν και καλή συνέχεια σε όλους. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια. Θα πούμε. Χάρηκα πολύ.